Να συνδεθούμε με το ΆΚΑ. Εκεί βρίσκεται ο Λευτέρης Αναγνώστου. Λευτέρη, καλησπέρα. Καθώς έχουμε μια έκτακτη είδηση, λίγη ώρα νωρίτερα, περίπου μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε το δελτίο, είχαμε μια ανακοίνωση για κλείσιμο κάποιων χώρων του ΆΚΑ λόγω προβλήματος στατικότητας που έχει προκύψει. Καλησπέρα Πάνο, έτσι ακριβώς είναι. Η ελληνική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία μάλιστα ανακοινώνει ότι το ποδηλατοδρόμιο και το ΆΚΑ θα κλείσει, καθώς έπειτα από μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ κρίθηκε πως τα στέγαστρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Με τη βοήθεια του κάμεραμαν του Τουρλοτιανάκη, του εικονολήπτη μας, μπορούμε να δούμε εδώ τα στέγαστρα και να πούμε κιόλας ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα όλες αυτές τις δεκαετίες, τις οποίες δεν γνωρίζουμε αν είχε γίνει για κάποιο σχετικό έλεγχο για την καταλληλότητά τους. Μάλιστα, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση, αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη μελέτη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία της σημερινής. Τώρα, σε περίπτωση που αυτό συμβεί, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο πως το στάδιο θα μείνει κλειστό για περίπου 2 μήνες επάνω. Μάλιστα. Τώρα να πούμε πως πρόβλημα αντιμετωπίζει και η ομάδα του ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, η οποία αναμένεται να δώσει 2 εντός έδρας αγώνες, είναι οι 2 τελευταίοι αγώνες που τις απομένουν για το Europa League, και αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει σε διαδικασία να αναζητήσει και δεύτερη έδρα. Έχει μείνει η ομάδα χωρίς έδρα πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι να διευθετηθεί το πρόβλημα το οποίο έχει έρθει στην επιφάνεια. Να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Αναγνώστου για το ρεπορτάζ. Είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε από το θέμα το πολιτικό πριν. Ωστόσο, πάμε στον Κώστα Πουλακίδα και στο Διαμαντή Σεϊτανίδη. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το οποίο ακούσαμε. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2003, ολοκληρώθηκε το 2004, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πλέον μιλάμε για ένα πρόβλημα στατικότητας και μιλάμε για ένα πρόβλημα στατικότητας πότε, σχεδόν μία εβδομάδα μετά από τον τελευταίο αγώνα που έδωσε ο Παναθηναϊκός εκεί με την Villarreal, με 57.000 θεατές στο γήπεδο αυτό, έτσι. Το ερώτημα είναι από πότε υπάρχει το πρόβλημα στατικότητας. Το δεύτερο ερώτημα είναι από πότε το έμαθε η κυβέρνηση, από πότε μάλλον ο κύριος και μελέτη, ότι και φαίνεται ότι υπάρχει το πρόβλημα στατικότητας, γιατί όπως σωστά είπες, την προηγούμενη μόλις εβδομάδα είχαν να μαζευτεί εκεί 60.000 άνθρωποι. Και τον Αύγουστο, επίσης, τέλη Αυγούστου, είχαν μαζευτεί άλλοι 60.000 άνθρωποι σε εκείνο το σημείο. Και σημαίνει ότι το ΆΚΑ είναι και ο περιβάλλον χώρος του ΆΚΑ είναι και ένας χώρος καθημερινής άθλησης και αναψυχής για αρκετούς αφημίους στα βόρεια προάστια. Διαμαντή, για το συγκεκριμένο ζήτημα είχαμε και σύσκεψη στο Μαξίμου με το που ανακοινώθηκε, δηλαδή ανακοίνωση βγήκε από το Μαξίμου σχετικά με το θέμα αυτό. Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο? Κάτι περισσότερο δεν έχουμε από το τι ελέγχθη στο Μαξίμου. Αμέσως μόλις έγινε γνωστό, υπήρξε συνεννόηση και τελικά έκλεισε το ΆΚΑ. Έχει δίκιο ο Κώστας να λέει πρέπει να ξέρουμε από πότε έγινε αυτό. Προφανώς δεν έγινε από τότε που υπήρχε το Ολυμπιακό στάδιο, είναι προφανές αυτό, και υποθέτω, γιατί δεν είμαι ειδικός και νομίζω κανείς από εδώ δεν είναι ειδικός για αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τη μελέτη, όπως αυτοί που έκαναν τη μελέτη, ότι κάτι είδαν για να κάνουν τη μελέτη. Άρα θέλω να πιστεύω, το ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη του μη ειδικού, ότι υπήρξε μια ένδειξη ή μια σειρά από ενδείξεις που τους οδήγησαν σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Καλό είναι άλλη φορά, ή και τώρα αν συνέβη, όσο πιο γρήγορα έχεις μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά, να κάνεις τις απαραίτητες ενέργειες και να προλαβαίνουμε από αυτά τα ζητήματα. Γιατί οι υποδομές όλες, αγαπητοί συνάδελφοι, παλιώνουν, χρειάζονται επισκευές, χρειάζονται συντήρηση, και πολύ σωστά είπατε ότι εκτός από τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που ήταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κάθε μέρα πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους κάνουν εκεί ένα σωρό αθλήματα. Οπότε, τέλος καλά, όλα καλά, και ελπίζουμε την επόμενη φορά ακόμα πιο γρήγορα, αν μια υποδομή δεν είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει ανθρώπους, να το ξέρουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και για πόσο χρονικό διάστημα φτιάχνουμε τις υποδομές στην Ελλάδα. Όχι, είναι εντυπωσιακό. Είτε δρόμους, είτε γέφυρες, είτε γήπεδα. Για αυτόν τον λόγο, έτσι. Δηλαδή, το ΆΚΑ έχει χτιστεί πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που. Το 82, το 81 έχει φτιαχτεί. Από τη στιγμή που ήρθε ο Καλατράβα για να βάλει τα στέγαστρα αυτά για τις ανάγκες. Το 2004. Το 2003 ξεκίνησαν τα έργα αυτά. Και
Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει ακολουθήσει όχι μόνο στη χώρα μας, το συγκεκριμένο, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη, πολλά άλλα κράτη, όπου προβλήματα δεν είχαν προκύψει μέχρι τώρα. Νομίζω είναι το πρώτο που ακούμε σε διεθνές επίπεδο να υπάρχει θέμα στατικότητας. Δεν ξέρω αν δημοσιοποιούνται και όλα παντού ή σπέβδουν όποια προβλήματα έχουν να τα ρυθμίσουν χωρίς δημοσιοποίηση. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Το ότι κλείνει σε άλλες χώρες είναι κρουστικό. Έτσι, το ότι κλείνει το γήπεδο. Έκλεισε. Να πει, ναι, στο εξωτερικό, σε άλλα καλατράδα που έχουν φτιαχτεί, δεν έχουμε μάθει ότι κλείνει το γήπεδο. Όχι, δεν το έχουμε μάθει, αυτό έτσι, λέω. Αυτό. Άρα πάνω να πει δεν χρειάζεται να κλείσει το γήπεδο, μπορεί να κάνει συντήρηση. Ή κάτι άλλο. Μπορεί η συντήρηση να γίνεται on the go που λέμε και στο χωριό μου.